Αγαπητοί μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε το δεύτερο στη σειρά χριστουγεννιάτικο look που εμπνεύστηκα. Ελπίζω να σας αρέσει. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο το οποίο παρέπεπε πιο πολύ σε κλασικά στοιχεία. Είχαμε έτσι ένα κατακόκκινο κραγιόν, λίγο πιο ψυχρά γενικά χρώματα πέρα από το κραγιόν. Σήμερα ήθελα να κάνω κάτι λίγο πιο ζεστό, πιο θερμό. Ένα μακιγιάζ το οποίο μπορείς να αξιοποιήσεις και να το κάνεις ανεξαρτήτως από τα Χριστούγεννα, γιατί άνετα μπορείς να το υποστηρίξεις και για μια βραδινή σου έξοδο. Οπότε ήθελα να καλύψω λίγο τις ανάγκες μιας κοπέλας η οποία θέλει να δει λίγο για πιο ζεστές αποχρώσεις σε ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, το οποίο θα έχει και τα μεταλλικά του, θα έχει τέτοια στοιχεία. Οπότε κατέληξα σε αυτό το μακιγιάζ και ελπίζω να σας αρέσει. Μείνετε συντονισμένοι γιατί πέρα από το tutorial κληρώνουμε σήμερα 4 προϊόντα, εκ των οποίων και τα 4 σήμερα τα χρησιμοποίησα για να κάνω το μακιγιάζ μου και πιστέψτε μου ότι θα το λατρέψετε, γιατί όλο το μακιγιάζ στα μάτια θα πάει δωράκι σε εσάς, διότι περιλαμβάνει και παλέτα και τα μεταλλικά στοιχεία που βλέπετε. Οπότε τι καλύτερο από το να δείτε κι εσείς live πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα που θα κερδίσετε, για να κρίνετε άμα είναι ιδελαστικό το δωράκι ή όχι. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καλύψω λίγο τους πόρους μου χρησιμοποιώντας το Revitalift Magic Blur από τη L'Oréal. Θα το χρησιμοποιήσω μόνο στα σημεία που θέλω να καλύψω πόρους και γενικά στα σημεία που θέλω να καλύψω λίγο τις ατέλειες όπως λεπτές γραμμές. Αφήνει ένα τέλειο φίλτρο θαμπάδας, ιδανικό για να καλύψεις τα πάντα. Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσω σε ένα ενυδατικό primer. Θα χρησιμοποιήσω το Fresh and Fit Awake Primer, το οποίο θα δώσει μια πολύ ωραία λάμψη στο πρόσωπο. Είναι προαιρετικό το συγκεκριμένο βήμα, μόνο αν έχετε ξηρή επιδερμίδα και θέλετε παραπάνω ενυδάτωση στο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα περάσω σε foundation. Θα χρησιμοποιήσω πάλι από Essence το Camouflage 3-1-2-1. Είναι ένα καταπληκτικό foundation, το οποίο πραγματικά καλύπτει πάρα πολύ ωραία την επιδερμίδα μου. Είναι ιδανικό για τέτοιες περιπτώσεις που θέλουμε να διαρκέσει το μακιγιάζ περισσότερο. Έχω παρατηρήσει, επειδή το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές, ότι δεν οξυδώνεται. Για concealer φυσικά θα χρησιμοποιήσω το Camouflage από την Catrice. Είναι ένα προϊόν το οποίο σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Βάζω στα σημεία που θέλω και να φωτίσω αλλά και να καλύψω πράγματα τα οποία δεν έχει καλύψει το foundation, αν και είναι λίγα αυτά, αλλά όπως και να έχει θέλουμε ένα πολύ πολύ καλό καλυπτικό μακιγιάζ σαν βάση. Οπότε και θα τα μπονάρω τώρα. Στη συνέχεια φυσικά σετάρω την επιδερμίδα μου με την Golden Rose Setting Powder. Επιμένω ιδιαίτερα στο μέτωπο γιατί έχω εκεί πέρα συνήθως έντονα σημάδια από ρητίδες. Όπως επίσης θα κάνω την ίδια διαδικασία και σε όλο μου το πρόσωπο. Και θα χρησιμοποιήσω και το προϊόν κάτω από τα μάτια φυσικά, για να βεβαιωθώ ότι δεν πρόκειται το μακιγιάζ μου να χαλάσει τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ σταθερό. Πάω τώρα μια βοήθεια, ένα boost να δώσω ενυδατικό. Θα χρησιμοποιήσω από Revolution το Pro Glow για να μπορέσω να επαναφέρω την υγρασία στην επιδερμίδα μου. Και θα περάσω σε φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω το Duo Brow Pencil από τη City Color. Είναι μακράν από τα αγαπημένα μου. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνω αβίαστα σχεδόν το περίγραμμα των φρυδιών μου, μιας που έχω ημιμόνιμο, με ζορίζει λίγο μετά το foundation το περίγραμμα. Στη συνέχεια θα χτενίσω λίγο για να δώσω λίγο μια διάσταση πιο φυσική στα φρύδια μου. Και θα καταλήξω πηγαίνοντας στη Catrice στο Eyebrow Filler για να μπορέσω να κοκαλώσω τις 4 τρίχες που έχω στα φρύδια μου. Δεν έχει καμία σημασία, κάνει εξαιρετική δουλειά παρόλα αυτά. Και περνάμε επιτέλους την παλέτα. Αυτή η παλέτα θα γίνει δική σας, έτσι για να σας κάνω ένα sneak peek. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα blending brush και θα απλώσω την απόχρωση Arc de Triomphe. Αυτή την απόχρωση θα τη χρησιμοποιήσω ως χρώμα μεταβατικό. Από ό,τι βλέπετε κάνω και κλικές κινήσεις στο πάνω κομμάτι του ματιού, λίγο πιο πάνω από το καπάκι. Στη συνέχεια θα περάσω στην απόχρωση Macaron. Είναι μια παστέλ ροζ απόχρωση, σχεδόν σάπιο μήλο, και θα τη χρησιμοποιήσω για να γλυκάνω λίγο το καπάκι του ματιού. Βλέπετε δηλαδή που κινούμε περίπου με το πινέλο μου. Και πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το κυρίως χρώμα. Το χρώμα αυτό ονομάζεται Eiffel Tower. Είναι ένα σήμερι καφέ παύλα δαμασκηνή, το οποίο θα μου δώσει πολύ καλή ένταση και όπως βλέπετε το χρησιμοποιώ κυρίως στην εξωτερική γωνία του ματιού. Παίρνω ένα blending brush, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πινέλο πιο ακριβίας. Εγώ θα το κάνω αυτό λίγο αργότερα. Από ό,τι βλέπετε χτίζω το χρώμα σταδιακά και κάνω και ταμποναριστές και κυκλικές κινήσεις μέχρι να με ικανοποιήσει η ένταση στο μάτι μου.
Και τώρα θα χρησιμοποιήσω το concealer από την Catrice. Θα πάρω ένα flat πινελάκι το οποίο έχει μια πολύ ωραία γωνία που με βολεύει. Και ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω να δημιουργήσω ένα cut crease, ούτως ώστε μετά τα χρώματα από πάνω, τα μεταλλικά που θα φορέσουμε, να καθίσουν πολύ πιο σωστά και με πολύ πιο ακρίβεια χρωματική. Οπότε είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό το κομμάτι. Θέλει λίγη υπομονή, θέλει λίγο σταθερό χέρι για να απολυθεί το concealer σωστά. Στη συνέχεια θα πάω στην απόχρωση Mona Lisa. Είναι μια πάρα μα πάρα πολύ λευκή απόχρωση και παίρνω ένα fluffy πινελάκι από ό,τι βλέπετε και θα πάω λοιπόν να ταμπονάρω πάνω στο concealer ούτως ώστε να το στερεώσω και να το κάνω λίγο πιο σταθερό για να περάσω μετά στο pot. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι από City Color. Έχει μια καταπληκτική απόχρωση όπως και θα το δείτε τώρα. Απλώνω με ένα flat πινέλο. Εδώ πέρα έχω πάθει λίγο σοκ γιατί είναι και εμένα η πρώτη μου φορά που το δοκιμάζω. Κάνω λοιπόν κινήσεις ούτως ώστε να μπορέσω να απλώσω σωστά το χρώμα. Θα το κρατήσω κυρίως στο κέντρο του ματιού γιατί θα χρησιμοποιήσουμε άλλο στην εσωτερική γωνία. Από ό,τι βλέπετε είναι ένα καταπληκτικό χρωματάκι, απλώνεται αβίαστα. Θέλει ουσιαστικά να σέρνετε το πινελάκι πάνω στο μάτι. Στη συνέχεια, παίρνοντας ένα λίγο πιο μικρό πινελάκι flat, θα περάσω στη δεύτερη απόχρωση, στο δεύτερο pot. Το συγκεκριμένο είναι σε μια πιο χρυσαφή απόχρωση και θα το χρησιμοποιήσω στην εσωτερική γωνία του ματιού. Στην αρχή φαίνεται αρκετά έντονο, αλλά αργότερα καθώς το απλώνουμε θα καταλάβετε ότι θα παίρνει λίγο πιο χρυσή απόχρωση και όχι τόσο κίτρινη. Να τώρα, ας πούμε, είναι πολύ πιο ευδιάκριτο αυτό που σας λέω. Και ουσιαστικά θα το σύρω με ελαφρές κινήσεις προς τα μέσα και θα το τονίσω λίγο προς την εσωτερική κόγχη του ματιού. Παίρνοντας ένα πινέλο ακριβίας, πηγαίνω και πατάω την εξωτερική γωνία με το χρώμα Eiffel Tower που χρησιμοποίησαμε πριν, για να μπορέσω να δέσω τα χρώματα μεταξύ τους και να δώσω και λίγο πιο ένταση στην εξωτερική γωνία, διότι μετά την εφαρμογή των μεταλλικών χρειαζόταν αυτή η διαδικασία. Και τέλος θα πάρω την απόχρωση Louvre. Είναι μια πάρα πολύ θερμή καφέ απόχρωση. Τη χρησιμοποιήσω πολύ πιο πάνω από τη μεταβατική σκιά που βάλαμε. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να κάνω μια πολύ ωραία μετάβαση. Με το λοξό πινελάκι που χρησιμοποίησαμε πριν θα πάω τώρα να χτίσω το κάτω κομμάτι του ματιού. Ξεκινάω σβήνοντας την απόχρωση Eiffel Tower ΣΥΡΙΖΑ στις βλεφαρίδες για να μπορέσω να ενώσω το πάνω μακιγιάζ με το κάτω στο κάτω σημείο του ματιού. Παίρνοντας ένα σφουγγαράκι ξεκινάω σιγά σιγά τα μποναριστά για να δημιουργήσω μια πιο ακριβή γωνία. Με βοηθάει το υπόλοιμα από το κονσίλερ που είχε από πριν. Και τέλος καταλήγω παίρνοντας την απόχρωση Arc de Triomphe που χρησιμοποίησαμε για μεταβατικό χρώμα για να μπορέσω να κάνω λίγο πιο κάτω την λεπτομέρεια του σβησίματος. Και χρειαζόμουν λίγη ένταση, οπότε θα χρησιμοποιήσω το LA Girl Glide Gel Liner στην απόχρωση Very Black. Θα το χρησιμοποιήσω στη γραμμή του νερού και ελαφρώς θα σβήσω για να δημιουργήσω ένα πιο smoky αποτέλεσμα με το πινελάκι που χρησιμοποίησαμε πριν για την εξωτερική γωνία. Ώρα για βλεφαρίδες, θα χρησιμοποιήσω από Aura το νούμερο 11, καταπληκτικές βλεφαρίδες, όπως επίσης και την κόλλα τους. Είναι σε μαύρη απόχρωση, ό,τι πρέπει για να αποφύγω το eyeliner στα μάτια. Και τώρα πάμε να δώσουμε λίγες λάμψεις. Θα χρησιμοποιήσω το Unicorn's Heart, ένα καταπληκτικό highlighter. Θα το χρησιμοποιήσω με ένα πινέλο ακριβίας λίγη ποσότητα στην εσωτερική κόγχη του ματιού για περισσότερη ένταση και λάμψη και στο κόκκαλο του φερδιού επίσης. Έχουμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα στα μάτια, πάμε τώρα στα ζεστάματά μας. Θα χρησιμοποιήσω από Χολολουλού από W7 για να κάνω τα κοψίματά μου. Παίρνω ένα πινελάκι λοξό και ξεκινάω προς τα πάνω κυκλικές κινήσεις για να μπορέσω να κάνω blending την ποσότητα που bronzer που έχω βάλει. Με ό,τι έχει περισσέψει συνεχίζω να βάφω και το κούτελο. Κάνω αυτές τις κινήσεις επίσης για τη μύτη, ούτως ώστε να δημιουργήσω ένα contouring χωρίς ιδιαίτερη όμως ακρίβεια. Δεν ξεχνάμε ποτέ το κάτω σημείο του λαιμού για να δημιουργήσουμε καλύτερα κοψίματα και να φαίνεται το πρόσωπο ίσως πιο αδυνατισμένο με γωνίες. Θα περάσω τώρα σε highlighter. Θα χρησιμοποιήσω πάλι το Unicorn's Heart. Είναι ένα καταπληκτικό highlighter με πολύ μεγάλη ένταση. Βάζω αρκετή ποσότητα από ό,τι βλέπετε. Και περνάω σε ένα ρούζ καταπληκτικό, είναι από τη City Color, το Be Matte Blush στην απόχρωση Hibiscus. Θα δώσει μια πολύ ωραία ροδαλή υγιή όψη στην επιδερμίδα. Και στη συνέχεια θα περάσω στο να κάνω λίγες λάμψεις ακόμα στη μύτη, μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα πάρα πολύ. Και περνάμε στα χείλη, θα χρησιμοποιήσω για lip liner το City Color στην απόχρωση Maroon και συνδυαστικά θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 20 από την Golden Rose στην σειρά Long Stay Liquid Matte Lipstick. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και τέλος θα φιξάρω όλη μου την περιοχή χρησιμοποιώντας από Revolution το Pro Fix, ένα καταπληκτικό illuminating setting spray.
Και τελειώσαμε. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε. Πάμε τώρα να περάσουμε στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι από όλα, ο διαγωνισμός. Μία τυχερή θα κερδίσει τα προϊόντα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, την παλέτα, το ρούς και τα δύο πότς που χρησιμοποιήσαμε στα μάτια. Ανοίξτε το κουτί πληροφοριών για να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ελπίζω ότι μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλάκια πολλά και καλά Χριστούγεννα.